Να στείλω μια γλυκιά καλησπέρα, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Πού βρισκόμαστε, πού σας έχουμε πετύχει και αυτή τη φορά. Εμείς τριγυρίζουμε στην όμορφη την Αττική και βρίσκουμε τα πιο όμορφα μέρη για να τα φέρουμε πολύ κοντά σε εσάς. Πολλά τα θέματα και σήμερα. Έχουμε να συζητήσουμε με πολλούς ιδιαίτερους ανθρώπους, τους οποίους θα τους δείτε, θα τους αγαπήσετε και θα τους βάλετε στην καρδιά σας. Να πάρουμε όμως μια ανάσα, να κάνετε εσείς like στο Facebook «Ζούμε όμορφα», μέχρι να κάνετε λοιπόν like, να γυρίσουμε πίσω και να ξεκινήσουμε τα θέματά μας. Γλυκιά καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Το zoomeomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomeomorpha.gr. Αυτά μου λέτε και δεν με αφήνετε δηλαδή. Λοιπόν, καταρχήν να στείλω χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που κάνουν like στους διαγωνισμούς μας και όχι μόνο, στα θέματα μας τα όμορφα που σας αρέσουν πάρα πολύ. Και είναι από τα όμορφα θέματα που έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε μαζί και που θα το βρείτε και πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι η ιστορία της μπουγάτσας, γιατί πραγματικά πεινάσαμε αυτή τη στιγμή που το συζητάμε. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ανακαλύφθηκε η μπουγάτσα, πώς έγινε η ιστορία της μπουγάτσας και τι είχε να μας πει τελικά, σε ποια μέρη θα μας γυρίσει το χρόνο πίσω για να τα μάθουμε όλα. Μια ιστορία που μας γυρίζει πολλούς αιώνες πίσω. Σύμφωνα λοιπόν με τα κοιτάπια που είχαν οι Αιγύπτιοι, ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν να κάνουν μία μορφή πρώιμης πίτας. Η επεξεργασία του συνταργείου έχει ήδη ξεκινήσει και το φύλλο της πίτας έχει γίνει γνωστό σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Δεν μένουμε όμως μόνο εκεί πέρα. Η ακολουθία είναι φύλλο, πίτα και φυσικά μπουγάτσα. Πάμε να μάθουμε όλη την ιστορία της. Στην αρχαία Ελλάδα η πίτα είχε συγκεκριμένο λόγο και ουσία. Πώς ήταν λοιπόν, την πίτα τη χρησιμοποιούσαν με μέλι, με λάδι και με τυρί. Η αρχική προέλευση της μπουγάτσας μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, στην εποχή του Βυζαντίου. Συγκεκριμένα θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πριν το 1453 μετά Χριστόν. Η πρώτη μπουγάτσα στην Κωνσταντινούπολη ονομάστηκε Κυγμαλή, το οποίο είχε κυμά μέσα. Σήμερα στις γειτονικές μας χώρες, το όνομα μπουγάτσα ή μπουγάτσα όπως το ξέρουμε και το λέμε, εννοούμε ότι θα βρούμε μία πίτα με γέμιση μέσα, αλμυρή ή γλυκιά, που θα μας αλλάξει τη διάθεση. Τα συστατικά όμως της μπουγάτσας, αλεύρι, βούτυρο, αλάτι, λίγο νεράκι και πολύ αγάπη. Θα σας πω και κάτι το οποίο δεν το γνώριζα ούτε εγώ. Λέγανε λοιπόν ότι η πίτα συγκεκριμένη, η μπουγάτσα που συζητάμε σήμερα και την κάνουμε και πράξη κιόλας, ήταν το φαγητό του φτωχού. Γιατί έτσι το βγάλανε. Αλλά έχω να σας πω κι άλλο. Το δεύτερο λοιπόν που μου άρεσε ήταν ότι σαν βλέπανε λέει άντρα παλιά, τα παλιά τα χρόνια, στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, να τρώει μπουγάτσα, ξέρετε τι λέγανε. Δεν έχει καλή γυναίκα και η γυναίκα του δεν ξέρει να κάνει ζύμη στο σπίτι. Τα
μυστικά τώρα της δουλειάς. Η μπουγάτσα είναι έτοιμη, θα την πάμε να την ψήσουμε για να τη φάμε και μπορείτε κι εσείς να τη γευτείτε. Πώς όμως θα ξέρεις αυτή η μπουγάτσα τώρα τι είναι μέσα, είναι γλυκιά, είναι αλμυρή, τι είναι? Λοιπόν, όταν έχεις το κατάλληλο δίπλα σου, ξέρεις ότι αναλόγως πράτης. Η συγκεκριμένη λοιπόν είναι γλυκιά. Γιατί? Γιατί αν ήταν αλμυρή, θα είχε και άλλα πραγματάκια από πάνω. Αγαπημένη ενότητα στην εκπομπή μας είναι και το θέμα με τα σκυλάκια. Δεν είναι μόνο όμως τα σκυλάκια, είναι γενικώς όλα τα τετράποδα αλλά και τα δίποδα αλλά και άλλα πραγματάκια τα οποία βάζουμε στη ζωή μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα, που θα δώσουμε την αγάπη μας. Εσείς, πού θα τη δώσετε? Δώστε και εσείς τη δική σας αγάπη. Μπείτε τώρα στη σελίδα «Χάθηκε, βρέθηκε, χαρίζεται, υιοθετώ, φιλοξενώ, σκύλο ή άλλο ζώο». Ας ξεκινήσουμε να δούμε πού θα βοηθήσουμε σήμερα και πού θα δώσουμε την αγάπη μας. Αντάντε, να ξεκινάμε. Γατάκια, σκυλάκια και όχι μόνο, πάμε. Ο Νίκ ψάχνει μια οικογένεια. Είναι η Μίεμο Λαμπραντοράκι, 8 μηνών και 18 κιλά. Είναι στυρωμένος, πλήρως εμβολιασμένος και περιμένει τη δική σου αγκαλιά. Μήπως θέλεις μια γλυκιά παρέα? Αν θέλεις, επικοινώνησε με την Ειρήνη. Αυτή η κούκλα βρέθηκε στην κεντρική οδό του Χαϊδαρίου. Μάλλον από κάπου έχει χαθεί. Κοινοποιήστε, να βοηθήσουμε όλο το μικρό μας σκυλάκι να γυρίσει στην οικογένειά του. Κοινοποιήστε! Ταξιδεύοντας στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας, πέφτουμε πάνω σε αυτή τη μικρή φατσούλα. Είναι μόλις 40 ημερών μωρό και εγκαταλείφθηκε σε μια ερημική τοποθεσία έξω από τη Θεσσαλονίκη. Επήγει να βρει την πραγματική και παντοτινή του οικογένεια. Βοηθήστε! Αν ενδιαφέρεστε, καλέστε στο 6940-64-69-82. Επικοινωνήστε με την Άντια. Αυτά τα δύο υπέροχα γατάκια χαρίζονται. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν θέλουμε κανένα αδέσποτο ζωάκι. Αν θέλεις μία από τις δύο γλυκές φατσούλες, επικοινώνησε με τη Μαριάννα Τσακυρίδη. Πόσες φορές δεν έχουμε πει «Αχ να ήμουν άντρας». Γιατί το λέμε αυτό? «Αχ να ήμουν άντρας, να μπορέσω να αντιμετωπίσω διάφορες καταστάσεις». Γιατί ως γυναίκα είμαστε έτσι, ρε παιδί, με αυτό το λεπτεπίλεπτο που έχουμε πάνω μας, που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις. Κι όμως μπορούμε. Συναντήσαμε λοιπόν τον Μιχάλη, ο οποίος μας έμαθε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ακολουθήστε με, γιατί αυτό θα σας αρέσει πάρα πολύ. Μιχάλη, έχω έρθει να σε καλωσορίσω σήμερα. Έχω έρθει για ένα συγκεκριμένο λόγο στο δικό σου το χώρο. Μάλιστα.
Θέλω να μάθω γι' αυτό άμυνα. Θέλω να μάθω κατά πόσο επηρεάζει τη ζωή μας και κατά πόσο μπορεί να μας την κάνει και καλύτερη και πιο έξυπνη με ωραίους χειρισμούς. Καταρχήν όμως θέλω να μάθω πολλά πράγματα. Το πώς δημιούργησες τη συγκεκριμένη σχολή και πού απευθυνόμαστε. Απευθυνόμαστε σε όλες τις ηλικίες, μικρούς, μεγάλους. Η σχολή έχει μπαμπάδες, μπορεί να είναι και 50 και 60 χρονών, ή παππούδες που έρχονται με τα παιδιά τους. Όλες οι ηλικίες μπορούν να εξασκηθούν στην πολύ όμορφη τέχνη του γουντσού κουνφού, η οποία μας βοηθάει εκτός από το να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση, να βελτιώσουμε την υγεία μας, έτσι, να έχουμε και αυτοάμυνα. Η αυτοάμυνα είναι σημαντική, γιατί μακάρι να μας τύχει ποτέ τίποτα. Εάν όμως συμβεί, καλό να είμαστε, είναι να είμαστε προετοιμασμένοι. Λέει, καλύτερα λέει μαχητής σε κήπο παρά κυπουρό στον πόλεμο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζει κάποιος για την αυτοάμυνα είναι ότι ξεκινάει από την πρόληψη και το μυαλό. Το μυαλό είναι το πιο δυνατό μας όπλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλό είναι να μην στηριχθούμε σε ταινίες του Hollywood και αυτά που βλέπουμε, αλλά να πατήσουμε στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι που έρχονται στις σχολές δεν είναι μαχητές, ούτε μπορούν να γίνουν μαχητές, γιατί έχουν τις δουλειές τους, έχουν τις οικογένειές τους, έχουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτό που μπορούν να κάνουν μέσα από κάποια χρόνια εξάσκησης είναι να αποκτήσουν κάποια καριέρα αντανακλαστικά και να μπορέσουν με αυτά και τις προπονήσεις που θα κάνουν να αντιμετωπίσουν κάποιες δύσκολες καταστάσεις εφόσον τους τύχουν. Πάντα μιλάμε με πιθανότητες, γιατί δεν γνωρίζεις ποιος είναι ο αντιπαλός σου. Δεν ξέρεις τι ξέρει ή αν είναι οπλισμένος. Όσο πιο περισσότερη προπόνηση κάνεις, τόσο καλύτερος γίνεσαι. Είναι ο φίλος μας ο Μπομπ. Ο φίλος μας ο Μπομπ. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πεις 2-3 πράγματα που θέλω να ξέρω και γιατί το λέω αυτό. Η γυναίκα ή ο άντρας έχει πιο οργανωτικό μυαλό στο να προσέξει περισσότερο την αυτοάμυνα και να μάθει πολλά πράγματα. Νομίζω είναι θέμα ανθρώπου καθαρά και όχι θέμα φύσεως, γυναίκα ή άντρος. Αυτοί που θέλουν να μάθουν αυτοάμυνα, είτε άντρας είτε γυναίκα, αν έρθει εδώ με το μυαλό να μάθει και κάτσει και εξασκηθεί, θα γίνει καλός, όπως και να έχει. Ο άντρας και η γυναίκα ποτέ δεν είναι σε κόντρα. Είναι πάντα μαζί και ενώνονται για να πάνε προς το καλύτερο. Ο Μπομπ είναι που τα τραβάει όλα, κορίτσια και γόρια. Ακριβώς. Ο Μπομπ έχει γίνει. Υπάρχει και ένα εξελαστήριο θύμα που πρέπει να το κάνουμε τι θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπομπ έχει γίνει έτσι από τις γυναίκες και όχι από τους άντρες της σχολής. Πολύ θα ήθελα να το δώσω και άλλη στιγμή που θα κάνουμε πάλι ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για τις γυναίκες. Τέλεια, μ' άρεσε αυτό. Αυτό άμυνα λοιπόν. Κορίτσια, συγκεντρωθείτε και αγόρια, γιατί μου φαίνεται ότι δεν θέλει να μάθει αυτό που είπε. Θα μπορείς να τα καταφέρεις. Θα μπορέσεις, ναι. Είναι θέμα του να το θέλεις και να έρθεις και να πεις ότι θα κάτσω και θα προπονηθώ. Μη σπαταλάτε τον χρόνο σας σε σκόπος, αξιοποιήστε τον επικοδομητικά. Να σου πω, με πειράζει πολύ εσύ, λοιπόν, άντε τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές τέχνες. Η γεύση, λοιπόν, είναι μία τέχνη. Σας καλωσορίζουμε στο Αρτοπείο Ζαχαροπλαστείο Αρτίνα. Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο λειτουργίας μας. Καταστήματά μας θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα με φρέσκα υλικά, φτιαγμένα με πολύ πολύ αγάπη και μεράκι. Αυτή η ζαχαροπλαστική είναι φαντασία, είναι γεύσης, είναι ζωγραφική, είναι με μία λέξη αρτίν. Θέλουμε όσο καλύτερο οι πελάτες μας να φεύγουν ευχαριστημένοι από τα μαγαζιά μας και να έχουν
τις καλύτερες εμπειρίες από εμάς. Όλους μας μπορείτε να απολαύσετε το καφεδάκι σας, τα σχόλια το ειδί μας και φυσικά τα πολλά πολλά σνακ που έχουμε. Τα χειροποίητα και αγνά υλικά μας μας έχουν κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστούς. Μπορούμε να σας υπηρετήσουμε σε οποιαδήποτε γεύση θέλετε, σε γλυκό ή τούρτα. Περιμένουμε να ζήσετε αυτή την εμπειρία στα αρτοζαχαροπλαστεία Αρτίνα. Πώς μ' αρέσει να πάρουμε μια ανάσα. Ανάσα και επιστρέφω. Σέρβο στο αυτοκίνητό σου θέλεις. Έχεις Σκόντα και Toyota και το ρωτάς. Μα φυσικά στο Σιάνι θα πας. Συνεργείο Φωνοποιείο. Παντός τύπου ανταλλακτικά, έμπειρη μηχανική και τεχνική. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Για ό,τι στο αυτοκίνητό σου αναζητάς, πάντα και μόνο στο Σιάνι θα πας. Σιάνι. Ραδιοταξί Ερμής. Εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο. Εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Κουτσεφανάσης Furniture. Έπιπλα που δίνουν αισθητική στο χώρο σας. Με στυλ, χαρακτήρα αλλά και παραδοσιακές γραμμές. Δημιουργίες που φτιάχνουν τη διάθεσή σας και διευκολύνουν την καθημερινότητά σας. Έπιπλα για κάθε προσωπικό ή επαγγελματικό χώρο, εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσεως. Σχέδια μοναδικής αισθητικής και για τον πιο απαιτητικό πελάτη. Ελάτε σε εμάς και θα βρείτε τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κουτσοθανάσης Furniture. Τρέχει, τρέχει, τρέχει. Τι τρέχει? Τρέχει διαγωνισμός. Πού τρέχει διαγωνισμός? Στο Ζούμε Όμορφα. Πού? Στο Facebook. Μπείτε μέσα στο Facebook, κάντε like και φυσικά κοινοποιήστε. Και όχι μόνο κοινοποιήστε, θα μπείτε και στο YouTube, θα γίνετε και εσείς συνδρομητές εκεί πέρα, θα μας παρακολουθείτε παντού. Γιατί εμείς μπορεί να είμαστε εδώ και να είμαστε αλλού. Και τελικά είμαστε εδώ ή είμαστε αλλού. Τελικά δεν ξέρω, μπερδεύτηκα. Τρέχει ένας διαγωνισμός με υπογραφή Σιάνης. Για να βγείτε και εσείς κερδισμένοι. Και τι ήθελα να πω άλλο. Site, Facebook, YouTube. Κυκλοφορούμε παντού. Κάνουμε. Εντάξει, εντάξει, μπείτε εσείς και θα τα σκεφτώ εγώ τι θέλω να σας πω. Site, Facebook, YouTube.
Το zoomeomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomeomorpha.gr. Τα κοκαλάκια σας τα προσέχετε? Τα κοκαλάκια σας που έχουμε πάνω μας, τα προσέχετε? Πώς δημιουργείται η οστεοπόρωση? Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα τα συμπτώματα της οστεοπόρωσης? Εμείς συναντήσαμε τον νευροχειρούργο κύριο Δημογέροντα, με τον οποίο συζητήσαμε όλα αυτά που πρέπει να ξέρουμε και να ξέρετε. Η οστεοπόρωση είναι η συχνότερη μεταβολική νόσος των οστών. Τα συμπτώματα της οστεοπόρωσης είναι αρκετά συχνά στις μεγάλες ηλικίες, ιδίως στις γυναίκες. Δυστυχώς, λόγω της ευθρηπτότητας των οστών των γυναικών μετά την εμμηνόπαυση, εμφανίζονται πολύ συχνά οστεοπορωτικά κατάγματα, τα οποία προκαλούν πολύ έντονο πόνο τόσο στη μέση όσο και στη ράχη των γυναικών. Αυτά στα αρχικά στάδια. Αργότερα μπορεί να εμφανιστούν νευρολογικά συμπτώματα, όπως είναι αδυναμία στα πόδια, δυσκολία στη βάδιση, διαταραχές από την ούρηση, τα οποία δυσκολεύουν πολύ τη ζωή των γυναικών. Αυτά τα συμπτώματα οδηγούν, μαζί με τον έντονο πόνο, τον ασθενή στο γιατρό, είτε στον νευροχειρουργό, είτε στον ορθοπαιδικό, είτε στον χειρουργό σπονδυλικής στήλης. Συνήθως, η εμφάνιση ενός οστεοπορωτικού κατάγματος γίνεται αυτόματα, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο τραυματισμό. Άλλοτε μπορεί να προηγηθεί ένας ήπιος τραυματισμός ή μια απότομη κίνηση. Μπορεί ο ασθενής να καθίσει με δύναμη στο κάθισμά του ή μπορεί να δεχθεί ένα ήπιο πλήγμα και αυτό να είναι η αιτία για να εμφανιστεί ένα οστεοπορωτικό κάταγμα. Επειδή τα οστά είναι εύθρυπτα, φανταστείτε τα σαν μια φρυγανιά, πολύ εύκολα σπάνε. Η θεραπεία των οστεοπορωτικών καταγμάτων παλιότερα ήταν αποκλειστικά χειρουργική. Θα έπρεπε ο ασθενής να υποβληθεί σε ένα μεγάλο χειρουργείο που λέγεται σπονδυλοδεσία, έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί η περιοχή της σπονδυλικής στήλης με το κάταγμα για να μην κινδυνεύει ο ασθενής. Γιατί το κυριότερο πρόβλημα ενός οστεοπορωτικού κατάγματος είναι η δημιουργία αστάθειας, όπως λέμε, στη σπονδυλική στήλη και η πρόκληση συμπτωμάτων νευρολογικής φύσεως, αποποίηση των νεύρων που περιέχονται μέσα στο σπονδυλικό κανάλι. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Η θεραπεία είναι ναι μεν χειρουργική, αλλά ελάχιστα επεμβατική και ο ασθενής δεν χρειάζεται πάντοτε να υποβληθεί σε ένα μεγάλο χειρουργείο. Συνήθως, τα μεγάλα χειρουργεία αποφεύγονται με τη βοήθεια των νέων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, όπως είναι η σπονδυλοπλαστική και η κυφοπλαστική. Με τις τεχνικές αυτές μπορούμε να χορηγήσουμε στο εσωτερικό του σπασμένου σπονδύλου οστικό τσιμέντο, ακριλικό τσιμέντο, το οποίο ενισχύει τη δύναμη του σπασμένου σπονδύλου και έτσι αυτός σταματάει να κάθεται, όπως λέμε, να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να φεύγει και ο πόνος με το που ξυπνάει ο ασθενής από το χειρουργείο. Σήμερα ευτυχώς η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τα χειρουργεία αυτά στη σπονδυλική στήλη, τη σπονδυλοπλαστική και την κυφοπλαστική, με μεγάλη ασφάλεια. Στο κέντρο που εργάζομαι υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιούμε το O-Arm και το Neuro Navigation, δύο εξαιρετικά εργαλεία με τα οποία μπορούμε να κάνουμε αξιονική τομογραφία στον ασθενή μέσα στο χειρουργείο και να βλέπουμε την εικόνα την ώρα του χειρουργείου στην οθόνη ενός υπολογιστή. Φανταστείτε τώρα ένα GPS
το οποίο μας καθοδηγεί επάνω στην εικόνα, έτσι ώστε να βάλουμε τα εργαλεία μας με ασφάλεια μέσα στο σώμα του σπασμένου σπονδύλου και να εγχύσουμε εκεί το ακριλικό τσιμέντο, χωρίς να περάσουμε μέσα από το σπονδυλικό κανάλι ή μέσα από τα μεσοσπονδύλια τρίματα και να βλάψουμε κάποιο νεύρο. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν αυξάνουμε πάρα πολύ την ασφάλεια για τον ασθενή μας. Οι μέρες νοσηλείας που απαιτούνται για τη θεραπεία των οστεοπορωτικών καταγμάτων με τη μέθοδο της σπονδυλοπλαστικής ή της κυφοπλαστικής είναι ελάχιστες. Συνήθως ο ασθενής παραμένει μέσα στο νοσοκομείο μόνο το βράδυ του χειρουργείου. Την επόμενη μέρα επιστρέφει στην οικία του. Εάν ο ασθενής υποβληθεί σε σπονδυλοδεσία, έστω και ελάχιστα επεμβατική, διαδερμική όπως λέμε, τότε παρατείνεται η νοσηλεία για ένα ακόμα βράδυ. Πολύ σύντομα δηλαδή και με τις δύο μεθόδους, ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του. Τα πλεονεκτήματα των μοντέρνων τεχνικών για την θεραπεία των οστεοπορωτικών καταγμάτων είναι πάρα πολλά. Τα σημαντικότερα είναι πρώτον ότι εκτελούνται ελάχιστα επεμβατικά, δηλαδή με πάρα πολύ μικρές τομές, χωρίς να αποκολλήσουμε μυς, χωρίς να τραυματίσουμε τους ιστούς, χωρίς να χάσουμε αίμα, πολύ σημαντικό. Ο ασθενής με τα εγχειρητικά δεν έχει πόνο από την προσπέλαση που κάνουμε για το χειρουργείο, ο πόνος του υποχωρεί και ενδεχομένως να έχει ένα ήπιο πόνο τις πρώτες μέρες λόγω του ότι περνάμε μέσα από τους παρασπονδυλικούς μύες. Η νοσηλεία είναι ελάχιστη, η αποκατάσταση είναι πολύ γρήγορη και ο ασθενής νιώθει πολύ άνετα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό βέβαια είναι ένα από τα μειονεκτήματα της μεθόδου, γιατί οι ασθενείς αυτοί είναι ευάλωτοι στην εμφάνιση και νέων οστεοπορωτικών καταγμάτων και καταλαβαίνετε ότι όταν αισθανθεί πολύ καλά γρήγορα μπορεί να επιστρέψει σε δραστηριότητες που ενδεχομένως να μην του επιτρέπει η γενικότερη κατάσταση του σκελετού του. Γι' αυτό παράλληλα με τη θεραπεία τη χειρουργική εφαρμόζουμε και φαρμακευτική θεραπεία για την οστεοπόρωση έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο ασθενής μας δεν θα εμφανίσει στο μέλλον, στο άμεσο ή στο απότερο, ξανά κάποιο οστεοπορωτικό κάταγμα. Είτε στη σπονδυλική στήλη, είτε στα ισχύα του που είναι τα συχνότερα σημεία που προκαλούνται κατάγματα από την οστεοπόρωση. Ακούτε τώρα, δεν προλάβαινε να τα πω και εδώ αρχίζουν τα παιδιά. Λοιπόν, γλυκά και δώρο να στείλουμε στους τηλεθεατές μας, να στείλουμε και στα γλυκά μας τα φατσουλίνια που είναι μέσα στο Facebook αυτή τη στιγμή και μας κάνουν like και συζητάνε και τους αρέσει. Παρεμπιπτόντως να πούμε ότι έχουμε το τρελό ψαράκι βυθός, το οποίο μας λέει: παιδιά, μην πάτε την κάμερα στα γλυκά, στη γλυκά μας την Αρτίνα που βρεθήκαμε για τα γυρίσματα, τα πολλά που έχουμε να κάνουμε. Και μου λέει κιόλας, μην πάτε λέει τα γλυκά στην κάμερα, έχουμε και ζάχαρο. Λοιπόν, επειδή έχετε ζάχαρο, τρελό ψαράκι βυθέ, θα πάρεις ό,τι τούρτα θέλεις. Λοιπόν, και εσείς, κάντε like να προχωρήσουμε, γιατί η ομάδα του Ζούμε Όμορφα, το έχουμε πει, δεν είναι καλό παιδί. Δεν κάθεται κάτω καλά. Λοιπόν, άλλα ήθελα να πω, αλλά στην κάμερα πρέπει να πούμε τα συνηθισμένα. Αυτό πρέπει να πούμε. Λοιπόν, like στο Facebook, τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί. Και εμείς συνεχίζουμε, έχουμε και κάποια ταξιδάκια που έρχονται τώρα στην πορεία. Λοιπόν, Μύρισε Ελλάδα, μπαίνετε να δείτε και τις συνταγές μας, μου κάνουν να τελειώνω. Εντάξει παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια και Νότια. Από το γλυκό μας τον Πειραιά, πολλά γλυκά φιλιά.